να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες. Έχει μπει και ο Γκέκος στη θέση του τραυματία Γιώργη Κόπουλου. Παταβούκας. Πάντα Παταβούκας για τον Γκάλη. Γκάλης υπό την πίεση του Πέρεθ. Παταβούκας. Είναι πια διαδικαστικά αυτά τα τελευταία λεπτά. Βολκόφ. Φωνάζουν για σούτ καθώς ο χρόνος έχει κυλήσει. Τελικά το σούτ ήταν βεβαιασμένο. Rebound από τον Τόμσον. Γιοφρέζα. Πάντα Γιοφρέζα. Τόμσον δοκιμάζει σούτ για 3 πόντους. Rebound από τον Παταβούκα. Ακόμα 2 λεπτά. 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί ο θρίαμβος του Παναθηναϊκού. Θα λέγαμε δεν είναι απλός θρίαμβος, είναι μια ανάσταση για την ομάδα του Τριφυλιού, που συνδυάστηκε με την αλλαγή προπονητή στον πάγκο. Αντί για τον Παυλίσεβιτς, ο Κώστας Πολίτης. Νέο άστοχο σούτ από τον Βολκόφ. Ο Γεωργικόπουλος με μπανταρισμένο το πόδι του στον πάγκο. Rebound και πάλι ο Παταβούκας και η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. 1 λεπτό και 26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Να και εδώ ο στρατηγός του Παναθηναϊκού, ο θριαμβευτής του 1987 με την εθνική ομάδα, Κώστας Πολίτης. Γκέκος, Βολκόφ. Γκάλης. Φάουλ από τον Πέρεφ, 1 λεπτό και 5 δεύτερα πριν από το τέλος. Ενώ το πανηγύρι στις εξέδρες είναι ασταμάτητο. Ξανά η φάση, αν και δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Ο Πολίτης πάντα είναι γρηγόρση. Συμβουλεύει τους παίκτες του, τον Παταβούκα, τον Γκέκο. Και ο Γκάλης στις μία συν μία βολές. 82-56. Και ακόμα μία για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού που εσείως έφτασε τους 30 πόντους. 30 πόντοι και 9 assist. Και τώρα, όχι, 30. Μπάλα όμως και πάλι για τον Παναθηναϊκό, καθώς απομένουν 1 λεπτό και 3 δεύτερα. Βολκόφ για τον Παταβούκα. Βολκόφ. Σούτ για 3 πόντους. Αυτή τη φορά θα βρει το στόχο και καταχειροκροτείται. 85-56. Η διαφορά και πάλι στη μεγίστη τιμή της, 29 πόντοι. Ανταποδίδει όμως γρήγορα ο Πέρεθ. 85-58. 43 δεύτερα ακόμα. Ο κόσμος όρθιος χειροκροτεί και φωνάζει ρυθμικά. Πάολε, Γκέκος. Κλέβουν την μπάλα οι Ισπανοί. Πέρεθ θα χάσει ένα σίγουρο lay-up, αλλά η μπάλα είναι και πάλι για την Πανταλώνα. 28 δεύτερα και 9 δέκατα πριν από το τέλος. Ήδη ο Παναθηναϊκός μπορεί να σκέφτεται τον επόμενο αντίπαλό του στην Ευρώπη, που είναι η Καντού εκτός έδρας την επόμενη Τετάρτη. Μεσολαβεί ο αγώνας πρωταθλήματος με τη Δάφνη. Καλάθι από τον Τόμσον και φάουλ, νομίζω το πέμπτο του Βολκόφ. Ενώ ο κόσμος για πρώτη φορά φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Κώστα Πολίτη από τις εξέδρες, αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή του νέου προπονητή σε αυτή την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Παναθηναϊκού. 16 λεπτά και 6 δεύτερα λεπτό λοιπόν πριν από το τέλος. Ο Βολκόφ εδώ με 5 φάουλ στον πάγκο. Ο Τόμσον μειώνει σε 85-61. Τώρα Γκέκο στην τελευταία ίσως επίθεση του Παναθηναϊκού. Φάουλ από τους Ισπανούς με τον Γκαρθία που μπήκε στο παιχνίδι πριν από λίγο. Να το εδώ. Μία συν μία για τον Μινά Γκέκο, που θα έχει την ευκαιρία να γίνει και αυτός σκόρερ του αγώνα. Μινάς Γκέκος λοιπόν, εκπρόσωπος της παλιάς φρουράς, rebound από τον Μοράλες. Γιοφρέζα Πέρεθ για τον Γκαρθία.
Rebound ο Παπαγιάννης, Γκέκος, Γιοφρέζα, το σούτ απ' έξω και το παιχνίδι τελειώνει. Το καλάθι που είδατε δεν μετράει. Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε επί της Μπανταλώνα με 85-61. Και ας δώσουμε αμέσως το μικρόφωνο στον Στέφανο Δημητριάδη για να δούμε τι έχει να του πει ο Κώστας Πολίτης. Κύριε Πολίτη, ο Παναθηναϊκός σήμερα έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Με δύο κουβέντες συγχαίρω τα παιδιά για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε. Το μυστικό της επιτυχίας σήμερα ήταν η άμυνα. Η μεγάλη προσπάθεια των παιδιών. Και πάλι μικρόφωνο σε ένα, Φίλιππε. Ακούσατε τον Κώστα Πολίτη, λιγόλογος. Η προσπάθεια των παιδιών δεν θέλησε να πει μεγάλα λόγια. Άλλωστε είναι μόλις δύο μέρες, τρεις στον Παναθηναϊκό. Ο Γκάλης καλεί τους συμπαίκτες του για την τελική αποθέωση. Χαιρετούν τον κόσμο. Τον κόσμο που φωνάζει ρυθμικά συνθήματα. Βλέπετε εδώ μεγάλη ατμόσφαιρα για μια μεγάλη νίκη που δίνει ελπίδες στον Παναθηναϊκό για μια μεγάλη συνέχεια στο κύπελο Ευρώπης. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, η ζωντανή μας μετάδοση τελείωσε. Καλό σας βράδυ.